Τελικά είναι επίσκεψη του Προέδρου. Πέρα από το ότι όλα κύλησαν ομαλά, ήταν κάτι ιδιαίτερο και ήταν μεγάλη τιμή για τον τόπο. Ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Δήμου, τον στρατηγό, τον κύριο Βαρύδη Άγγελο, τον Μέραρχο, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Οριστιάδος, τον κύριο Σιωτήρ Πασχάλη, και τον Μητροπολίτη Δημοτικού Οριστιάδος Ξουφλίου, τον κύριο Δαμασκηνό, για τη συμμετοχή τους και την μεγάλη βοήθεια που προσέφεραν για την επίσκεψη του Προέδρου και να προχωρήσουν όλα ομαλά και όπως έπρεπε με τις τιμές για να προέλθει τη δημοκρατία. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε το 12
και όταν έφτασε πια στις 29/5/12, ορίστηκε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας του Γενικού Επιτελείου Στρατού να οριστεί ανώτερος, βγάλαν διαταγή ως εκπρόσωπος του ΚΑΘΑ για να υλοποιήσει τη διαδικασία ανταλλαγής των κοπέδων, εκτάσεως μεταξύ ΚΑΘΑ και Δήμου Δημοτήχου, τα οποία βρίσκονται εντός του Δήμου Δημοτήχου, με τη σύναψη και υπογραφή αντιστοίχου συμβολογραφικής πράξης, που αφορούσε πρώτον την έκταση 481,97 τετραγωνικών μέτρων που ανήκει στο ΚΑΘΑ και θα περιέλθει κατά κυριότητα στο Δήμο Δημοτήχου, και δεύτερον, την έκταση 677,93 τετραγωνικών μέτρων που ανήκει στο Δήμο Δημοτήχου και θα περιέλθει κατά κυριότητα στο ΚΑΘΑ με σκοπό την ανέγερση του ΣΟΑ. Και τρίτον, η διαφορά των αξιών προς ανταλλαγή ακινήτου καθορίζεται στο ποσό των 28.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αποδώσει σε χρήματα ο Δήμος Δημοτήχου στο ΚΑΘΑ. Αυτή ήταν η τελευταία διαταγή που βγήκε από την Ελλαδία, στην οποία ο Δήμος Δημοτήχου το 2012, σας θυμίζω, είναι αυτό το έγγραφο, δεν προχώρησε σε άλλες διαδικασίες, επανήλθε βέβαια μετά το 2016 και με τελικό σκοπό το 2018 να λάβει ένα έγγραφο όπου πια ο στρατός, το Τμήμα Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, να μας ενημερώνει ότι ακυρώνει τα δύο προηγούμενα, το Α και το Β σχετικό, και για την ολοκλήρωση, και ότι αποφασίστηκε ότι η περαιτέρω αξιοποίηση αυτού του εν λόγω οικοπαίδου θα αναλυθεί από την Υπηρεσία Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, είπα ΠΕΔ. Έκτοτε από 2018 μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμιά επίσημη ενέργεια από το Δήμο Δημοτικού. Αυτή είναι η ιστορία. Να μου πείτε πού εμείς δεν πράξουμε. Απευθύνομαι στο Δήμαρχο, σε εσάς, να δώσετε εξηγήσεις, γιατί εσείς είπατε. Στον κύριο Χατζηγιάννου, ναι. Σε ποιον να πει. Άρα ερωτήματα υπάρχουν, κύριε Δωμάνα. Εγώ αυτά είχα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Αν είναι ο λάθος είναι η νέα ιστορία που ξεκίνησε από το 2007. Λάθος κάνετε, το 3-6. Το 3-6, ωραία. Εσείς πήγατε από τη Δημαρχία το 2010. Ανέλαβε ο κύριος Καψουρίδης, αποχώρησε το 2019. Είναι μια ιστορία που μετά από τόσα χρόνια, όπου όλοι συμφωνούμε ότι θα θέλαμε αυτό το οίκημα να έρθει στην Ιωρική, ότι τα οικήματα και τα οικόπεδα, γιατί μιλάμε για τρία διαφορετικά οικόπεδα να έρθουν στην περιουσία και στην ιδιοκτησία του Δήμου, μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν έρθει. Και μιλάμε φυσικά για ποσά, όπως διαβάστε, για 28.000 ευρώ το 2012. Αυτή την ώρα που αναλάβαμε, πέρα από όλα αυτά τα οποία έπρεπε να τακτοποιήσουμε με επιτροπές και διοικήσεις νομικών προσώπων και οτιδήποτε έτρεχε εκείνη τη στιγμή, θελήσαμε και ασχοληθήκαμε και με αυτό, τουλάχιστον σε προφορικό λόγο, με τον στρατηγό. Ο οποίος σε την αρχή βέβαια. Δεν είχα μια άρμοδο. Με συγχωρείτε. Ο οποίος μας διεμήνυσε ότι εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος και θα μπορείτε να επικοινωνείτε με το τάδε γραφείο και τάδε τηλέφωνο. Το ότι ήρθε το έγγραφο στον Ιανουάριο στην Ιεραρχία και είπε ότι εφόσον δεν βγουν οι σύλλογοι για τους οποίους η Δημαρχία τοποθέτησε εκεί κατά δήλωση των συλλόγων. Και δικιά μας δήλωση, εμείς τους τοποθετήσαμε. Πολύ ωραία. Εμείς θα προχωρήσουμε προς τον έγγραφο προς τον εισαγγελέα, διότι εκεί πέρα υπάρχουν τα συμφέροντα του ΙΠΑΠΕΔ και υπάρχει και ρευματοδότηση από το Δήμο σε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι στην ιδιοκτησία του, άρα μιλάμε και για προβλήματα δικά μας, είτε εφοριακά, είτε εισαγγελέας, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να, όπως καταλαβαίνουμε, να ελικτριωτούμε ένα κτίριο που δεν μας ανήκει.
μετά από τόσα χρόνια είχε ένα τέτοιο έλεγχο. Αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν δεν πρέπει να έχει τέτοιο έλεγχο στην αρχαία, όπου να περιγράφει ότι θα προχωρήσει η εισαγγελέα. Ναι, πού είναι αυτό το έλεγχο? Αυτό είναι έλεγχο της υπαπέμπτου στην αρχαία. Αν, ας πούμε, δεν το πιστεύετε αυτό, μπορούμε να ζητήσουμε την αρχαία, αν είναι στην. Αν είναι υποχρεωμένοι να μας το δείξουν. Το ζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρία. Σε περίπτωση ότι το εάν το ΙΠΑΠΕΝ έστειλε τέτοιο έγγραφο και στρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον του Δήμου, χωρίς να ρωτήσει πώς ήταν το κτίριο, δεν θα υπήρχε κτίριο τώρα αν δεν είχε πάει ο Δήμος. Θα είχε καταρρεύσει. Και το πρώτο και το δεύτερο. Δεν είναι ανάλογο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πολιτικό το θέμα. Νομίζω ότι έπρεπε να το πάρετε αυτό το έγγραφο ή να το ζητήσετε επίσημα από το Δήμο για να δούμε τι θα κάνουμε πολιτικά. Ναι, αυτή ήταν η άποψή μου από την πρώτη στιγμή που σας ωραία. Και αν δεν θεωρείτε, έχω πετάξει την μπάλα στην Καρδιώτη. Αν θεωρείτε ότι έρχεται εδώ αξιωματικός του ελληνικού στρατού και λέει ψέματα στον Δήμαρχο με εντολή του στρατηγού, θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας γενικότερα και ασφάλειας της περιοχής του Άριστον. Εσείς πιστεύετε ότι ήρθε και μας είπε ψέματα? Εγώ πιστεύω, εάν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, είναι πολιτικώς απαράδεκτο και θα πρέπει να ενεργήσουμε απευθείας προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά όπως λέτε στο παρελθόν και τώρα δεν μπορώ να ρισκάρω εγώ σαν νέα δημοτική αρχή να έχω τέτοια τρεξίματα με τον εισαγγελέα. Ο καθένας κρίνεται για τις πράξεις και τα έργα του. Μα αυτό ακριβώς δεν το συζητώ. Δίκιο έχετε απόλυτος. Να έχω τρεξίματα με τον εισαγγελέα για κάτι το οποίο έστω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διορθωθεί, διότι επιθυμούμε αυτές οι τρεις ιδιοκτησίες και όλα αυτά τα κτίρια να επιρρέπουν στην περιουσία του Δήμου. Αν τώρα αναγκαστικά θα πρέπει λίγο να αναγκαστούν κάποιοι να βγουν από εκεί και να βγουν μετά και οτιδήποτε, είναι κάτι άλλο που να το συζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως γνωρίζετε κύριε Τοκαμάνη, η γραφειοκρατία είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου ήρθε ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Μας διεμήνυσε αυτό, εμείς οφείλαμε εγγράφως να κάνουμε τα έγγραφα. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν υπάρχει ένα θέμα, πρέπει με έγγραφο να μας απαντάνε, με έγγραφο τους απαντάνε. Από εκεί και πέρα, εμείς απλώς βγάζουμε από πάνω μας το ότι ήταν δικιά μας εντολή. Γιατί μετά ο εισαγγελέας έρχεται απέναντι σε εμάς. Αν οι κύριοι μέσα στα κτίρια παραμείνουν, δεν νομίζω να πάει και κανένας να τους βγάλει. Έτσι δεν είναι και το καμάνι. Γιατί μετά θα είναι πολιτικό θέμα. Τους κόψατε ήδη το οξυγόνο και δεν μπορούμε να πει. Δεν υπάρχει κόψιμο οξυγόνο. Το ρεύμα είναι. Τους κόψατε και το νερό. Δεν ξέρω τι θα το κόψατε γιατί για αυτό είπα. Μόλις λοιπόν έρθουν αυτά στη δικιά μας ιδιοκτησία. Δηλαδή μπήκατε αρρωγό σε αυτό το έγγραφο. Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό το έγγραφο. Δεν μπορώ. Μπορούμε να κατηγορήσουμε την ΙΠΑΠΕΝ, μπορούμε να κατηγορήσουμε το στρατό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορείτε να ζητάτε από μένα να παλέψουμε τον εισαγγελέα. Με τι, με στοιχεία τι. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά δεν γίνεται κυρία πολιτικά. Τώρα, αν θέλετε να βγούμε στα κανάλια μαζί και όχι χώρια και να διεκδικούμε, να γίνει άμεσα. Να βγούμε και όσες φορές βγήκα, είπα ότι το πρόβλημα δεν είναι το μείζον πρόβλημα, δεν είναι η συλλογή. Είναι αυτό το έγγραφο και η απειλή προς το Δήμο. Το έχω τονίσει σε όλα τα κανάλια που βγήκα και σε όλους τους τόνους που μπορούσα. Και το εξήγησα. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο, όλα τα στρατόπεδα βρίσκονται σε αστικές περιοχές μέσα ή σχεδόν όλα ή πάρα πολλά από τα στρατόπεδα, για να μην είμαστε απόλυτοι. Έχουν περιέλθει, δοθήκανε στους δημότες, έχουν περιέλθει στην ελευθερία. Δηλαδή να είμαστε πιο αγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε βάζοντας το παιχνίδι
και θέτοντας πρώτον εθνά τους και τους βουλευτάς του έργου. Και τους θέσεις. Είναι αγωνιστική, αλλά όπως βλέπετε από το 2003 φτάσαμε στο 20. Τώρα εμείς μέσα σε θέσεις... Δεν ήθελε κανένας να μας βγάλει εμάς, προχωρούσαμε τη διαδικασία και θεωρούσαμε ότι θα ολοκληρωθεί και θα το πάρουμε. Μέσα σε 4 μήνες δεν μπορέσαμε να είμαστε τόσο αγωνιστικοί όσο θεωρούσαμε. Δεν σας κατηγορήσουμε γι' αυτό. Να καλησπέρισω και εγώ το σώμα, να καλησπέρισω τους προέδρους, τον γείτονα, τους συλλόγους που παραβρίσκονται στον Κυριακό, τις κυρίες και τους κύριους. Επαρκήν, και να πω και εγώ ότι νομίζω ήταν τιμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την πόλη μας έστω και την τελευταία στιγμή. Και φυσικά νομίζω το ξέρετε όλοι ότι το 2011 είχαν κάνει επιτυχία στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, όπου επίσης είχε γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση, εκδηλώσεις εδώ πέρα. Και ήταν μεγάλη τιμή για την πόλη, για τον κόσμο, για την ανάδειξη της περιοχής μας. Μέσα του κύριου Παπούλια τον είχαμε πάει και στο κάτω του πλατείου. Νομίζω εσείς και η κυρία Δημάρχη πήγατε στο κέντρο του πλατείου. Και το γεύμα είχε γίνει πάνω στην εκκλησία του πλατείου σε παράπλευρο χώρο. Ήταν άνοιξη νομίζω και δεν ήθελε να φύγει από τη θέα. Αυτά έτσι εντάχει. Ακόμα να πω ότι να τη θέση μου θα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη νέα πρόεδρο την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία αναδείχθηκε τη δημοκρατικότητα σήμερα μετά από μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αν θυμάμαι καλά, με 261 ψήφους και να της να ευχηθώ καλή δύναμη γιατί τα προβλήματα της Ελλάδας είναι πάρα πολλά και μάλιστα θα αναλάβει σε μια εποχή όπου υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο, θα ανέπαιρε ο κύριος του Καμάνης πώς έχουν τα πράγματα. Να πω εγώ ότι όταν αναλάβαμε, όπως προσπάθησα, υπήρχε αυτή η διαπραγμάτευση, η αλλαγή του κινήτρου του με ένα υπόπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα αξιωματικών από πίσω και τις 26.000, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιδιαίτερη, δεν πρόλαβα να πάρω στα χαρτιά την υπηρεσία που πάρει το στήμα. Προσπάθησα γιατί πράγματι είναι άδικο όταν είναι άδικο να πληρώνουμε εμείς οικόπεδα, οι δημότες δηλαδή, να πληρώνουμε οικόπεδα του στρατού όταν, όπως αναφέρθηκε νομίζω και προηγουμένως, σε πάρα πολλές περιοχές αστικά ακίνητα του στρατού δόθηκαν δωρεάν στους δήμους. Αυτό το προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις. Κατεβήκαμε κάτω στο Υπουργείο Αττικής Αμήνης, στο Ταμείο του Υπουργείου. Δυστυχώς με τίποτα δεν μπορέσαμε να πετύχουμε την δωρεάν παραχώρηση. Και είχαμε πει να μην δώσουμε τα χρήματα, να γίνουν μόνο ανταλλαγή των υποπαίδων. Δεν επιτεύχθη αυτό, κατέβηκα και εγώ, κατέβηκε και ο κύριος Στοχόδης μάλιστα 2-3 φορές για αυτό το θέμα. Οπότε έφτασε το 16 νομίζω, το 15, που συμφωνήσαμε τέλος πάντων που δεν γινόταν με τίποτα να μας το παραχωρήσουν. Τώρα σε μια ακαρτική πόλη εδώ πέρα και υπόθηκα νομίζω ότι και παρακολουθήθηκε και το οίκημα που είναι σήμερα το στρατιωτικό νοσοκομείο. Νομίζω ότι ήταν πολύ άδικο κατά τη γνώμη έτσι να πληρώνουμε χρήματα στο στρατό. Συμφωνήσαμε στο τέλος να δώσουμε τα χρήματα, να δώσουμε και το υπόπεδο. Σε δύο συναντήσεις που έγιναν με διαφορετικούς στρατηγούς εδώ στο Δημότικο και η υπηρεσία
η οικονομική υπηρεσία του στρατού είχε έρθει εδώ πέρα και εμείς πήγαμε. Δεν συμφωνούσαν όσον αφορά με το υπόπεδο. Από την ομιλία του κυρίου Πατσουρίδη, επί δημαρχίας του λοιπόν χάθηκε μία ευκαιρία να είχαμε πάρει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εδώ και χρόνια. Δυστυχώς αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Πολύ φοβάμαι μη χαθεί και επί δική σας δημαρχίας. Από το 2003, συγγνώμη, πώς το 2003 ξεκίνησε, κάτι και το 2000. Ναι, με διαπραγματεύσεις που κάνατε, φτάσατε στο σημείο να συμφωνήσετε και όταν πλέον δεχτήκατε εσείς να δώσετε τα λεφτά, σας είπαν, έλα εδώ τώρα κύριε Πατσουρίδη, τώρα θα παίξετε με τα δικά μας στα παιχνίδια, με τους δικούς μας όρους. Έτσι δηλαδή. Και σας θέσαν... Πιστεύετε ότι ο στρατός έτσι εκδικήκε? Δεν ξέρω, προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου άποψη. Εάν από το 10 μέχρι το 19 ολιγορήσατε, δεν κάνατε... Καθόλου δεν ολιγορήσαμε, το διεκδικήσαμε πάση θυσία. Καλά κάνατε. Όταν βλέπατε όμως ότι περνάει αυτά τα ψέματα, τα πράγματα ζορίζουν. Τα ψέματα αφήσει. Πόσο λιγορήσαμε δηλαδή. Πού το ξέρεις ότι λιγορήσαμε. Δεν έγιναν ενέργειες. Πήρατε από την υπηρεσία έγραφο που λιγορήσαμε. Επειδή είχα ασχοληθεί και παλιότερα με το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω ότι τα πράγματα είχαν φτάσει κάποτε σε κάποιο σημείο που εάν δινόταν τα χρήματα θα είχε κλείσει η ιστορία εδώ και χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Μετά αλλάξαν τα δεδομένα και φτάσαμε στο σημείο να υπαχθεί στο ΙΠΑΠΕΔ και τώρα πλέον να παρακαλάμε εκ των υστέρων. Εγώ, επειδή είμαι και πρόεδρος συλλόγου, ο οποίος στεγάζεται εκεί μέσα και μιλάω μέρος και των άλλων προέδρων, γιατί είμαι εξουσιοδοτημένος, δηλώνω ότι μετά την κίνηση τη σημερινή της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον. Η όλη ιστορία ξεκίνησε στραβά. Θα μπορούσε κάλλιστα ο κύριος Δήμαρχος, είμαστε 4, 5, 6, πόσοι σύλλογοι είμαστε εκεί μέσα, να μας καλέσει, να μας κάνει την ενημέρωση. Εγώ προσωπικά ενημερώθηκα απ' άλλους, απ' έξω. Ο κύριος Δήμαρχος απαξίωσε και να με πάρει ένα τηλέφωνο. Ενώ είμαι εκλεγμένος σε δημοτικό σύμβουλο, είμαι πρόεδρος συγκεκριμένου συλλόγου που στεγάζεται εκεί μέσα, απαξίωσε τελείως να επικοινωνήσει μαζί μου. Το παραβλέπω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, η τακτική που ακολουθήθηκε είναι πάρα πολύ λάθος. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να μας ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος και από εκεί και πέρα να πούμε τις απόψεις μας κι εμείς. Δεν είμαστε ούτε ιδιοκτήτες γίναμε, ούτε καταπατητές. Είμαστε μέσα με την ανοχή των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Και το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και αυτή η δημοτική αρχή. Δυστυχώς ακολουθεί άλλη τακτική. Εγώ δηλώνω ξεκάθαρα ότι πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καμία κίνηση. Ό,τι ήταν να κάνουμε, δώσαμε μία δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, μετά και το οξυγόνο που μας έκλεψε ο κύριος Δήμαρχος, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί μέσα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά το τι θα κάνουμε εμείς, όλοι οι σύλλογοι, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αφού μας ξεπετάει κατά αυτόν τον τρόπο ο Δήμος, χωρίς να μιλήσει μαζί μας, να ακούσει τα παράπονά μας, τις προτάσεις μας. Όπως ακριβώς έγινε με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές που μας δίναν πίστοση χρόνου και ήταν σε διαπραγματεύσεις, εγώ θα ήθελα, αφού μετά το έγγραφο που πήρε, γιατί κανονικά ο στρατηγός πήρε ένα έγγραφο από το ΙΠΑΠΕΔ, πιστεύω ότι λογικά θα έπρεπε εγγράφος να ενημερώσει και το Δήμο. Και ο Δήμος, βασιζόμενος στο συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο θα μνημονευόταν σαν σχετική, να μας στείλει και εμάς. Και θα έπρεπε να αναφέρει όλους όσοι είμαστε εκεί μέσα, όχι στον καθένα ξεχωριστά και να ψάχνουμε εμείς να ρωτάμε. Να ξέρουμε ότι έχει πάει το συγκεκριμένο έγγραφο και μάλιστα είχε πεταχτεί έξω από το σύλλογο και τυχαία πήγαμε και το βρήκαμε εμείς. Γιατί μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πάμε καθόλου στο σύλλογο. Και το κοινοποιεί όλα αυτά τα έγγραφα που έστειλε στους συλλόγους και στην 16η μεραρχία. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, στην μεραρχία κοινοποιήσατε 6 διαφορετικά χαρτιά με το ίδιο κείμενο. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για το πώς θα καταλήξει. Είναι και αυτό μείζον. Δηλαδή, θα βγείτε ή δεν θα βγείτε σύμφωνα με... Όχι, 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 θα καταλήξω. Θα καταλήξω και γιατί. Θα καταλήξω. Γιατί μιλάτε και την ερώτηση που με κάνατε μετά από όλα αυτά. Ήταν πόσα χαρτιά είστε όπως... Όχι, θα καταλήξω. Μπορώ να μιλήσω.
Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω ή να αλλάξει το λόγο ο κύριος Δημαρχός. Δεν ρωτήσατε, κύριε Δημητρή, δεν είναι. Όταν ολοκληρώσω. Α, μπράβο. Όπως περιμένουμε εμείς, θα περιμένετε κι εσείς. Να ολοκληρώσουμε. Εσείς με ρωτήσατε. Εντάξει, έκανα μία ερώτηση. Όταν έρθει η σειρά σας, εκτός κι αν με διακόψει ο κύριος Πρόεδρος. Μπορείτε να λέτε ότι να σας κάνω ρητορική, να καταλαβαίνω ότι δεν απαντάω. Άμα δεν το καταλαβαίνετε αυτό ότι είναι ρητορική απάντηση, όχι να το λέτε. Τι θα κάνω, εγώ δεν φταίω. Στο διατάφτα. Είπα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε πρώτα να μας ενημερώσει. Αυτό τουλάχιστον για να δείξει ότι είναι και κοντά στους συλλόγους και κοντά στους δημότητες. Παρ' όλα αυτά έστειλε αυτό το έγγραφο, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο και ο τόνος και το ύφος που μιλάει. Θα σας αναφέρω μια συγκεκριμένη πρόταση. Να αποχωρήσετε οριστικά από τους χώρους μέχρι 1 Φεβρουαρίου. Το ρεύμα κόπηκε ήδη σήμερα, 10 μέρες πριν. Παρακάτω λέει, δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης που θα έχετε μετά την αναφερθή σε ημερομηνία, σας συμβουλεύουμε εντόνως να απομακρύνετε το σύνολο του εξοπλισμού σας που τυχόν έχετε εκεί. Αυτός ο τόνος είναι απαράδεκτος για ένα δήμαρχο και για προέδρους συλλόγων. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και να μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ ξεκαθαρίζω ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να παραμείνουμε εκεί μέσα. Το τι θα κάνουμε είναι δικός μας λογαριασμός. Από εκεί και πέρα όμως δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειριστήκατε αυτό το θέμα. Εγώ περίμενα από εσάς, αφού επικοινωνήσετε με το ΙΠΑΠΕΔ και εκφράστε τις απόψεις σας ότι ξέρετε, κύριε ΙΠΑΠΕΔ, δεν ξέρω με ποιον θα μιλούσατε, εμείς έχουμε σκοπό να το πάρουμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, αν όντως είναι στις προθέσεις σας. Να δουν και αυτοί ότι υπάρχει κάποια καλή πρόθεση από πλευράς Δήμου και να ξεκινήσετε καινούργιες διαπραγματεύσεις. Αφήστε το τι έκανε ο κύριος Σοκαμάης και ο κύριος Πατσουρίδης. Ξεκινάτε με νέα δεδομένα, με καινούργιες βάσεις. Τότε δεν θα μας ενοχλούσε κανένας. Και να ζητήσετε, να το επιβάλλετε, όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα οι σύλλογοι να παραμείνουν μέσα. Μέχρι το καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς θα κρατήσουν. Το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως, λίγη η σεζόν. Για 3 μήνες είμαστε εκτός. Δεν είναι κανένας εκεί μέσα. Όσον αφορά για το ρεύμα που πληρώνει ο Δήμος, πόσο ρεύμα καταναλώνουμε εμείς. Γιατί δεν μας είπατε, παιδιά. Μας στοιχίζει ακριβά το ρεύμα που καταναλώνεται εκεί. Να δούμε, να αναλάβουμε εμείς τις ευθύνες και να το πληρώσουμε. Σε όλους τους συλλόγους στα χωριά, που είναι στα σχολεία, στις κοινότητες και. Το ρεύμα το πληρώνουν οι κοινότητες, το πληρώνετε εσείς. Θέλω και εδώ μια απάντηση. Να απαντήσω τώρα. Όχι, ολοκλήρωσα. Κάνετε την τοποθέτησή σας και αν χρειαστεί. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω πρώτα εγώ. Μισό λεπτό δεν θα πάρει παραπάνω. Εγώ βλέπω ότι όσον αφορά με την τοποθέτηση του κυρίου Δημητρίου, δεν εκτιμάει ότι κάναμε μέσα στην κρίση που υπήρχε, κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε τα χρήματα του Δήμου και μου έκανε επίθεση ότι δεν κάναμε ενέργειες και αυτά. Αυτά είναι σαφώς, να μην τα χαρακτηρίσω, είναι ψέματα όλους διόλου. Και ενέργειες έγιναν και κοιτάξαμε να το πάρουμε δωρεάν. Εσείς στην υπηρεσία σας κοιτάζετε έτσι, τα δίνετε απλόκυρα, τα χρήματα, ο καθένας δηλαδή. Ευχαριστώ. Ό,τι πήρε. Έχω κάποιες ρητορικές ερωτήσεις για εσάς και πιστεύω μέσα από αυτές να πάρετε τις απαντήσεις. Η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Θεσσούδης το γνώριζαν αυτό, γιατί είχα διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα και προφορικά τουλάχιστον μου είπαν από την αρχία ότι αν δεν γίνει αυτό κάτι γρήγορα θα μας στείλουν έργο. Το είχα μεταφέρει αυτό. Εσάς θέλω να σας ρωτήσω τώρα, σαν αιρετό που έχετε ορκιστεί. Εσείς τώρα που πήρατε το χαρτί, γνωρίζετε γι' αυτό ή το είχατε ακούσει από την κυρία Καραγιάννη και τον κύριο Θεσσαλή. Ρητορικά ρωτάω. Δεν το είχα ακούσει από κανέναν. Ρητορικά ρωτάω. Έτσι, έτσι ακριβώς. Την προηγούμενη μέρα. Τώρα γιατί κάνεις. Εντάξει. Συγγνώμη. Εσείς
Κύριε Δημητρίου, αισθάνεστε εισάξιος με τους λόγους που είναι στα χωριά, που κάνουν δικές κοινότητες με 50 άτομα ή με 250 άτομα και κρατάνε το χωριό ζωντανό, και θεωρείτε ότι αφού αυτή είναι χωρίς χρέωση μέσα στην κοινότητα ή στο σπίτι του παιδιού, πρέπει να είστε κι εσείς εδώ στην πόλη, εσείς ο αιρετός. Εσείς ο αιρετός αισθάνεστε και πιστεύετε ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ένα ρολόι σε ένα κτίριο που δεν του ανήκει. Το πιστεύετε πραγματικά αυτό, ότι εγώ πρέπει να έχω την υπογραφή μου σε κάτι τέτοιο? Εσείς και Δημητρίου, σαν αιρετός, πιστεύετε ότι ο δικός σας σύλλογος είναι άξιος να είναι χωρίς ενίκιο, αλλά οι άλλοι σύλλογοι ας είναι με ενίκιο, τι με νοιάζει εμένα, βολεύτηκα? Κοιτάξτε, όταν θέλουμε και προσπαθούμε να είμαστε δημοκρατικοί και να είμαστε δημοτική αρχή για όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται άσχημες, αλλά τουλάχιστον θα είναι δίκαιες. Άσχετα στην προκειμένη περίπτωση, εμείς πραγματικά δεν είχαμε κανένα λόγο να ασχοληθούμε και γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε. Ήρθε έγγραφο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μας έφερε λίγο σε δύσκολη θέση. Εμείς πάλι να πάρουμε το ρίσκο, να πάει το έγγραφο στον εισαγγελέα και να πούμε, όπως πολλές φορές το χειρίζει ο κύριος Καμάνης, ότι εντάξει θα το χειριστούμε πολιτικά, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμφωνήσουμε μαζί του, αλλά σε κάποιες άλλες όχι. Μιλάμε για συλλόγους, οι οποίοι αν θέλουν, μαζί μπορούμε να δούμε κάποια άλλα κτίρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε αυτό, δεν ήρθε κανένας, ούτε ζήτησε από μένα να κάνουμε μια προσπάθεια. Σας το αντιστρέφω δηλαδή, γιατί ωραία είναι να πηγαίνει έναν σε κάθε πολίτη και να του λέει, έλα εδώ λίγο να σου λύσω το πρόβλημά σου, έλα εδώ λίγο να σου λύσω το πρόβλημά σου. Δεν γίνεται να περάσει από όλους. Πόσο μάλλον όταν μέσα σε ένα τέτοιο χώρο υπήρχε και ένας σύλλογος όπου ήταν αιρετός αυτός που ήταν μέσα στο διοικητικό σύλλογο. Είναι τόσο έγκλημα αυτό? Αυτό λέω. Είναι τόσο έγκλημα να μιλήσετε εσείς μαζί μου. Θεωρείτε ότι είμαι υποχρεωμένος, τρέχοντας για όλα τα προβλήματα του αυτού κόσμου, να έρχομαι και στον αιρετό? Πρέπει εγώ στο κάθε πρόβλημα που έχει ο αιρετός εδώ να πηγαίνω εγώ να τον πιάνω? Γιατί αυτό επικαλείστε. Βεβαίως και το επικαλούμε. Και βεβαίως και το επικαλούμε. Λοιπόν, προσέξτε. Οτιδήποτε προβλήματα διαπιστώνετε εσείς σαν αιρετός, να έρχεστε να ενημερώνετε. Είναι υποχρέωσή σας το λέω, για να το ξέρετε δηλαδή. Εσείς δεν εκλεχθήκατε για να έρχομαι εγώ να σας εξυπηρετώ. Εσείς εκλεχθήκατε για να εξυπηρετείτε τους πολίτες. Θα έρθείτε να με ενημερώσετε από τη γνώμη τη λύση. Αυτά. Κύριε Δήμαρχε, λυπάμαι πάρα πολύ εάν από την τοποθέτησή μου καταλάβατε αυτό. Εάν νομίζετε ότι εγώ ζήτησα να τα βάλουμε στο ζύγι, είστε γελασμένος. Και καταρχάς, στην τοποθέτησή μου ξεκαθάρισα εγώ ότι δεν θέλουμε να παραμείνουμε πλέον εκεί μέσα, μετά από όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα εσείς γιατί μου λέτε να έρθω σε εσάς, από τη στιγμή που φτάσετε στο σημείο εσείς, απαξιωτικά να στείλετε μια επιστολή χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία συζήτηση. Πάτε και κόβετε χωρίς καμία ενημέρωση το ρεύμα, ενώ μας είχατε δώσει εγγράφος με την υπογραφή σας, το συγκεκριμένο έγγραφο που λέει μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Να έρθω εγώ να σας πω τι. Το ρεύμα είτε το έκοψε. Να σας παρακαλέσω. Το ρεύμα το έκοψε η ΔΕΗ και θα ξανασυνδεθεί. Διότι θεώρησαν ότι το έκοψαν γρήγορα. Του στείλαμε έγγραφο και θα ξανασυνδεθεί. Ναι, με αίτηση δική σας. Με αίτηση δική σας. Για 1η Φεβρουαρίου, όχι πιο μπροστά, έγινε κάποια παρεξήγηση. Το ζητήσατε εσείς για 1η Φεβρουαρίου και το κόψαν αυτή σήμερα. Έχει κοπεί το ρεύμα κατά λάθος. Έχει συνδεθεί ξανά. Θα ξανασυνδεθεί δηλαδή. Γιατί δεν το έκοψαν με την έννοια που είχαν έβγαλαν τα ρολόγια, που είχαν κατέβασαν την ασφάλεια. Τι σηκούσαν τελείως. 1η Φεβρουαρίου το αποκλείει δύο άνθρωποι. Πώς πήγαν δηλαδή και κατεβάσαν το διακόπτη? Όταν γίνεται διακοπή, πας και κάνεις διακοπή. Αν έγινε αίτηση από το Δήμο να γίνει επίσημα διακοπή. Έκανε αίτηση, έγινε από το Δήμο για να διακοπεί μία του μηνός. Το έκοψαν, του ζητήσαμε και το ξανα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ρεύμα δηλαδή. 9 η ώρα θέλετε. Ωραία, εντάξει. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες γενικές συνελεύσεις, να συνεργαστούμε με τα μέλη μας, να αποφασίσουμε κι εμείς να δρομολογήσουμε πλέον την πορεία μας από εδώ και πέρα. Το ρεύμα να κουπίνουμε. Ωραία. Δεν σας είπα ότι επιμένω να μείνουμε μέσα. Δεν ξέρουμε τους άλλους τι θα γίνει. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να, να παραμείνουμε μέσα μετά την 1η Φεβρουαρίου. Να έρθω να σας παρακαλέσω για ποιο λόγο. Να μου βρείτε χώρο. Θα μου πείτε όπως έχουν οι υπόλοιποι. Αυτά που μου είπατε και εδώ. Να έρθω για ποιο λόγο λοιπόν. Όλους να μας καλέσετε, μία ενημέρωση να μας κάνετε. Δεν είπα εγώ να έρθουμε να σας παρακαλέσουμε. Για ποιο λόγο να σας παρακαλέσουμε, να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση, να παρανομήσετε. Θα σας ζητούσα εγώ ποτέ να παρανομήσετε, κύριε Δήμαρχε. Είμαι ερετός όπως τονίζετε. Και ένας ερετός θα ερχόταν ποτέ να πιέσει ένα δήμαρχο να παρανομήσει. Εμείς δεχόμαστε τις εντολές. Υπακούμε σε αυτά που μας είπατε και από εκεί και πέρα, αλλά οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. 1 Φεβρουαρίου είπατε να κοπεί, 1 Φεβρουαρίου θα παραδώσουμε το κτίριο εμείς και θα το παραδώσουμε όπως το φτιάξαμε τώρα, όχι όπως το παραλάβαμε. Γι' αυτό να είστε σίγουρος. Ναι,